πατέρα Μάρκο, κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Κουρκουμέλη, κυρίες και κύριοι. Ήταν πικρό το χάραμα της 28ης Οκτωβρίου του 1940, πριν ακριβώς 74 χρόνια. Οι σιρήνες με το ουλιαχτρό τους ανακοίνωσαν στο Πανελλήνιο ότι η φασιστική Ιταλία του Μουσολίνη, με τελεσίγραφό της, ζητούσε από τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος να της παραχωρήσει τμήματα του εδάφους της. Η απάντηση ήταν ένα λακωνικό, μα περίτρανο όχι, που ο ελληνικός λαός ίσωμος φώναξε μυριόστομα μέσα στην τότε φτώχεια του. Αλλά με χαμόγελο, ενθουσιασμό και αυταπάρνηση. Και είχαν οι παππούδες μας, ναι, ήταν οι παππούδες και οι γιαγιάδες μας, αφού πρόκειται για πρόσφατο μέρος της ιστορίας μας, και σχεδόν όλοι τους τελείως αγράμματοι, αλλά είχαν τα όνειρά τους, όπως κάθε άνθρωπος. Όμως μπροστά στο αυτονόητο εθνικό χρέος, επέλεξαν να επιβεβαιώσουν στην πράξη ότι ήσαν φορείς ελληνικής παιδείας. Εκείνο το όχι, με τις φοβερές τους συνέπειες, ήταν θέμα παιδείας. Παιδείας ελληνικής, που θέτει στην κορυφή αξίες πανανθρώπινες και αμόλυντες. Ελευθερία, αξιοπρέπεια, αυταπάρνηση. Αρετές της ψυχής ενάντια στην ύλη. Και αυτό δεν έχει να κάνει με τα πτυχία και με τα πτυχιακά που αυθονούν στις μέρες μας, παιδεία με την βαθύτερη και ουσιαστική έννοια που συνθέτει το είναι μας, την ψυχή, την ταυτότητά μας. Την ιστορική μας συνείδηση. Εκείνο το όχι ήταν η επιβεβαίωση της ιστορίας. Ήταν η σφραγίδα ότι αυτό το έθνος επιβιώνει ενώ σου κρατάει ολοζώντανες αξίες. Αυτό το έθνος έχει ψυχή που παραμένει, αναλύωτη ανά τους αιώνες και ως πηξίδα καθοδηγεί την πορεία μας στα μεγάλα σταυροδρόμια. Τα παιδιά της πατρίδας μας, ανάμεσα σε χαρμόσυνες κωδωνοκρουσίες, ρίχνονται στον πόλεμο. Ούτε ο βαρύς χειμώνας, ούτε η δύναμη του ισχυρού αντιπάλου, ούτε κι αυτός ο θάνατος ανακόπτουν την ορμή τους. Από εκείνο το πρωινό της 28ης Οκτωβρίου του 1940 αρχίζει η αποχείωση της ελληνικής ψυχής και η νίκη φτερουγίζει πάνω από τα ελληνικά όπλα από τις πρώτες μέρες. Δεν έμεινε γωνιά της γης με Έλληνες που το όχι να μην δονείται στην καρδιά με αγαλίαση. Τα παιδιά της Ελλάδας πολεμάνε πάνω στις χιονοσκέπαστες κουρφές των βουνών της Πίνδου, Κοριτσά, Μοσχόπολη, Πρόγαδετς, Πρεμετή, Άγιοι Σαράντα, Δελβίνο, Αργυρόκαστρο. Αέρα με τη λόγχη και την ψυχή ως την ηρωική χυμάρα, καθώς πλέον η Βόρειος Ήπειρος ολόκληρη αναπνέει αέρα ελευθερίας. Και η προέλαση σταματά με την κατάληψη της κλεισούρας στις 10 Ιανουαρίου του 1941. Σταμετώπισθεν ένας ολόκληρος άμαχος πληθυσμός, ένας λαός στρατευμένος αυτόβουλα κάνει το παν για να βοηθήσει και να στηρίξει υλικά τα παιδιά του στο μέτωπο. Και οι γυναίκες ήταν εκεί μπροστά να μεταφέρουν πολεμοφόδια και τροφή σε μέρη δύσβατα μέσα στα κακοτράχαλα βουνά της Πίνδου, εκεί που τα μουλάρια έπεφταν ανήμπορα να συνεχίσουν από το πυκνό χιόνι, το παγερό κρύο και την πείνα. Η μαχόμενη Ελλάδα δηλώνει το παρόν της πάνω από τα βουνά και τη στεριά ως τη θάλασσα με τα υποβρύχια Ανδριάς Παπανικολής, Λάμπρος Κατσόνης Πρωτέας Τρίτονας, ως τους Εθέρες με την αεροπορία. Η οπουδελωμένη μέχρι τότε Ευρώπη παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα τη μικρή Ελλάδα που τολμά να την παραταχθεί με αυτοπεποίθηση που γεννά ιδέα της τιμής και της ελευθερίας ενάντια στη βία του ιταλικού φασισμού. Οι νίκες των Ελλήνων ηλεκτρίζουν κάθε αγνή συνείδηση της ανθρωπότητας ενώ εκπέμπουν μία λάψη σε όλη την οικουμένη. Σύσσωμος ο ελληνικός, ο παγκόσμιος τύπος ασχολείται με τα ελληνικά κατορθώματα και παρομοιάζει τους αγώνες της Ελλάδος κατά του Μουσολίνη με τον αγώνα του Λεωνίδα των Θερμοπυλών κατά του Ξέρξη. Η γενεοψυχία των Ελλήνων φωτίζει σαν ήλιος φωτεινός ένα σκοτεινό και φοβισμένο κόσμο. Καθώς οι λόγχες των Ευζώνων ορμούν ακάθεκτα στο βαρύ και αδυσόπιτο εκείνο χειμώνα, η υπόλοιπη Ευρώπη παραμιλά για τους ήρωες που πολεμάνε σαν Έλληνες. Ο ελληνικός πυνθύρας δίνει ελπίδα στα βασανισμένα στήθη εκατομμυρίων ανθρώπων. Πέραν από τη συμβολή στην εμψύχωση της υπόλοιπης Ευρώπης, η μάχη του ελληνικού λαού τελικά είχε και μία καθοριστική σημασία για τους συμμάχους. Η Ελλάδα καθυστερεί τα σχέδια του Χίτλερ για την έφοδο προς τη Ρωσία, ώσπου τελικά τον βρήκε ο ρωσικός χειμώνας και έκτοτε αρχίζει πλέον η αντίστροφη μέτρηση για την ναζιστική μάστιγα της ανθρωπότητος. Ο βαρύς χειμώνας του Γενάρη του 1941 ανέκοψε την ελληνική προέλαση στην Αλβανία και γλίτωσε τους Ιταλούς από την ολοκληρωτική συντριβή και έδωσε ευκαιρία να ανασυνταχθούν. Στις 9 Μαρτίου 1941
εξαπολύουν την μεγάλη αερινή επίθεση για να συντρίψουν την ελληνική αντίσταση. Δεκάδες ιταλικές μεραρχίες μαζί με επίλεκτα σώματα και οπλισμό, πλήρης και με άφθονα εφόδια, επετέθηκαν σε 6 εξαντλημένες και λιγοστά εφόδια ελληνικές. Είχαν τόση βέβαιη τη νίκη που ο ίδιος ο Μουσολίνι βρέθηκε στο μέτωπο για να κατευθύνει την ιταλική επίθεση. Όταν πλέον ο Μουσολίνι εξαντλεί και τις πλέον επίλεκτες δυνάμεις του, λύση στο αδιέξοδο για τον άξονα γίνεται στις 6 Απριλίου με τη γερμανική επίθεση στα βόρεια σύνορα. Και πάλι το όχι αντυχεί πάνω από το χειρά της Μακεδονίας, της Τράκης, στο Ρούπελ, στο Περιθώρι, στο Λύσε, στον Έχινο. Και η Ελλάδα, αιματοβαμμένη, πεινασμένη και ολομόναχη, παλεύει σαν λιοντάρι. Τελικά οι Γερμανοί πάτησαν τον ιερό βράχο της αιώνιας Ακρόπολης των Αθηνών και ύψωσαν τον αγκυλωτό σταυρό στη θέση της Γαλανόλευκης. 3 ολόκληρα μαρτυρικά χρόνια κράτησε η κατοχή. Και η εθνική αντίσταση συνεχίζεται υποκατοχή, με εκατόδες αθώων ψυχών να χάνουν τη ζωή τους από βασανιστήρια, εκτελέσεις, πείνα, κακουχίες στα Καλάβρητα, στο Δίστομο, στον Κάνδανο, της Κρήτης και αλλού. Χωριά καίγονται, αρχαία μνημεία βεβηλώνονται. Πλουτοπαραγωγικές πηγές καταστρέφονται και ο χρυσός της Κεντρικής Τράπεζας της Ελλάδος στέλλεται στη Γερμανία. Από την πρώτη κιόλα μέρας κατάληψης της Αθήνας από τους Γερμανούς έχουμε την πρώτη πράξη της αντίστασης στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, όπου το γερμανικό απόσπασμα διέταξε τον Έλληνα φρουρό να κατεβάσει την ελληνική σημαία και αυτός αρνείται να το πράξει, επιλέγοντας την αυτοθυσία. Η Εκκλησία ήταν αρρωγός του λαού στην κατοχή. Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χρύσανθος εφθαρσώς αρνήθηκε να συμμετάσχει στη συμβολική παράδοση της πόλης της Αθήνας στους Γερμανούς και δήλωσε με παρησία ότι «Ο αρχηγός της Εκκλησίας δεν παραδίδει την πρωτεύουσα της πατρίδας του εις ουδένα ξένο. Ο αρχηγός της Εκκλησίας ένα καθήκον έχει, να φροντίζει για την απελευθέρωση αυτής». Ωστόσο, οφείλουμε να λέμε αλήθειες για τη μεγαλοσύνη ενός έθνου που είμαστε κληρονόμοι, για να ξέρουμε ποιοι είμαστε και πού πάμε. Οφείλουμε όμως να λέμε και αλήθειες πικρές, όχι για να αναξένουμε πληγές, αλλά για να καθαρίζουμε το μυαλό από τα πρόσκαιρα και τα εφήμερα, από τις σκοπιμότητες και τα πυροτεχνήματα που διάφοροι έντεχνα επιδιώκουν να προβάλλουν ενώπιόν μας. Εμείς οφείλουμε να παραμερίζουμε τα πυροτεχνήματα για να μένουμε στα σπουδαία και τα σημαντικά. Αν ο ελληνικός λαός περνά σήμερα μία απίστευτη δοκιμασία, λόγω της οικονομικής κρίσης πρέπει να επιβιώσει γιατί το οφείλει στους νεκρούς και στους μελούμενους. Γιατί είμαστε παιδιά και τα εγγόνια εκείνων που πρόταξαν το όχι και το πότισαν με ποταμούς αίματος και αγάπης. Είμαστε όμως και οι πρόγονοι όσων θα έρθουν. Γι' αυτό προτάσουμε ως μαχόμενος ελληνισμός το δικό μας όχι για τα σπλάχνα μας που δεν μεταλλάσσονται, τα μυαλά μας που δεν θόλωσαν, για το καταγάλανο όνειρο που πάντα λαχταρούμε. Για τη γη που μας γέννησε και θα γίνουμε μια μέρα ένα μαζί της. Θα κάνω μία σε έναν πατριώτη από το τοπικό συμβούλιο της Πεσάδος, ένα παλικάρι 24 ετών, τον Τζάκι Νικόλαο, ο οποίος σκοτώθηκε στο Τεπελένι το 1941. Παρακαλώ να κρατήσουμε ενός λεπτού σιγή, στη μνήμη των Πεσόντων.